Να πω ένα καλό μεσημέρι στον Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, έγκριτο ποινικολόγο. Κύριε Παπαϊωαννίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Σήμερα είστε με την ιδιότητά σας εδώ ως δικηγόρος του πιλότου. Τα είπαμε και χθες τηλεφωνικά. Σας είχαμε κλείσει για σήμερα για να πούμε περισσότερα πράγματα και να μας πρόλαβε ένα δελτίο τύπου που στείλατε, όπου λέει τι, κύριε Παπαϊωαννίδη. Κύριε Κωνσταντίνη, το δελτίο τύπου είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ότι έλαβα εξοδότηση από τον εντολέα μου, αφού φυσικά είχαμε μιλήσει και είχαμε συζητηθεί, προκειμένου σήμερα, δηλαδή το πρωί, πριν 2-3 ώρες, να ξεκινήσω τη διαδικασία της παραίτησης από την έφεσή του. Παραίτηση από την έφεση, η οποία έχει μία προδικασία, έτσι κι αλλιώς, για να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο και τον κύριο Εισαγγελέα, αλλά και μέσω της γραμματέας να εγχειρήσω τα έγγραφα. Και τις 14 Ιουνίου που έχει διακοπεί η δίκη, θα πάμε να το δηλώσουμε ενώπιον του δικαστήριου, προκειμένου να εκδοθεί και απόφαση περί παραίτησης. Αυτή είναι η διαδικασία. Και γιατί το αποφάσισε τώρα, Αντώνη? Μισό λεπτάκι. Το δελτίο τύπου όμως περιέχει και κάτι άλλο, και μετά να θέσουμε τα ερωτήματα. Παραιτείται και από τις Πανελλήνιες. Βέβαια. Στο δελτίο τύπου καταλήγουμε ότι πράγματι σήμερα δεν πήγε να δώσει. Παραιτήθηκε από τις πανελλαδικές εξετάσεις και λόγω φυσικά και τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται και με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο αυτό για τον εντολέα μου, τον Πάπη τον Αναγνωστόπουλο, και αυτό το κομμάτι. Και το άλλο, τουλάχιστον τον κύριο Κουτσίνη, είναι αμετακλήτως, έτσι κι αλλιώς έχει τελειώσει. Με την παρέτηση από την έφεση δεν υπάρχει και δικαίωμα στην ανέρεση, οπότε επί της ουσίας εκτεί την πρωτοδική του απόφαση. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, διότι ο Δημήτρης Ομαρέδης έκανε μια έρευνα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δημοσιογραφική έρευνα. Να σας το θέσει ευθέως το ερώτημα μέσα από τη δική του εμπειρία, γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει, ούτε υπογείωση το αυτό κατευθείαν. Αρχικά να πούμε ότι μας κάνει εντύπωση το γεγονός της παραίτησης, τουλάχιστον από τις πανελλαδικές εξετάσεις, διότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες παλεύατε κι εσείς, κύριε Παπαϊωαννίδη, και ο πελάτης σας για τη ζωή του, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, ότι του στερούσαν ένα πολύτιμο δικαίωμα αυτό της γνώσης. Μαζί σας σε αυτό κάτι θα άλλαξε, κάτι θα μεσολάβησε, πιθανολογώ, έτσι. Ξέρετε κάτι, θα σας πω το εξής. Yeah. Πράγματι, τα είχαμε πει κιόλας, τα είχαμε πει και από την εκπομπή σας που είχαμε να δείξει και το θέμα. Μην ξεχνάμε ότι το δικαίωμα στις πανελλαδικές ήταν ένα δικαίωμα το οποίο ήθελε να το κάνει όπως κάθε κρατούμενος και τους τιμά. Δεν μιλάω για τις συνθήκες, μιλάω γενικά για τους κρατούμενους και τη συμμετοχή τους. Υπό το πρίσμα τώρα μιας εξέλιξης δίκης, με ό,τι και αν έγινε την προηγούμενη δικάσιμο, δηλαδή με ό,τι ακούστηκε, να με ό,τι εξετάσει και με την ένταση που υπήρχε. Νομίζω ότι ήταν και φύση αδύνατο, πραγματικά στο λέω προ τις δηλώσεις παραιτήσεως, νομίζω ότι και να συνεχιστεί όλη η κατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη που γινόταν η δίκη, και μάλιστα είχαμε μιλήσει και με συνεργάτητα της εκπομπής σας, και πράγματι την ενημέρωση που είχαμε ήταν εκείνη τη στιγμή αυτή, και εγώ ως συνήγορος το λέω. Το συγκεκριμένο άνθρωπο τον μετέφεραν την Πέμπτη το απόγευμα στο Μαλανδρίνο και Παρασκευή πρωί-πρωί αρωνάρων πράγματι εισήχθη. Θα μπορούσε βέβαια να μου πείτε να μην παραδώσει κόλλα ή να παραιτηθεί, τώρα δεν γνωρίζω τις διαδικασίες. Μετά από εκεί πέρα, βέβαια, εξελίχθηκε η υπόθεση συγκεκριμένη, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα, και το λέω με ποια έννοια, ότι η απόφαση η οποία πάρθηκε για την παραίτηση από το ένδικο μέσο της αφέσεως δεν προϋπήρχε, έγινε τώρα. Ήταν παιχνίδι της μοίρας του πάντως η συγκεκριμένη έκθεση που προέκυψε μετά από όλο αυτό το σάλο που κάνατε εσείς στις δικαστικές αίθουσες για το να δώσει εξετάσεις ο πιλότος. Νομίζω και εγώ ότι το θέμα το οποίο έπεσε, πράγματι το οποίο ήταν μια επιλογή σε πανελλαδικό, ήταν συνειρμικά και μόνο. Εντάξει, γιατί στις προηγούμενες μέρες δώσατε μεγάλο αγώνα για το αν θα δώσει ή δεν θα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Έρχεται αυτό το θέμα της έκθεσης, γράφει η αρχαία και μετά παραιτείται. Τι μάθημα θα έδινε σήμερα? Σήμερα δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμα του Πανελλαδικού. Μήπως δεν χρειάζεστε πια το ελαφρυντικό, γι' αυτό παραιτείτε από τις Πανελλήνιες? Όχι, έχει ρεπορτάζω. Θέλετε να σας πω κάτι για το ελαφρυντικό ή οτιδήποτε άλλο και για την υπόθεση? Στην προκειμένη περίπτωση, να ξέρετε, και δεν το λέω ούτε για να ευλογήσω τα γένια μας, ούτε για να έχω σαν συνήγορο υπεράσπιση, γιατί πραγματικά το ξέρετε, είμαστε δικηγόροι που είμαστε κάθε μέρα στις αίθουσες και στο πεζοδρόμιο που λέμε. Δεν είναι ότι κάτι έχουμε αντίληψη τι γίνεται δικαστικά. Ήταν στην προκειμένη περίπτωση το δικαστήριο άρτια δομημένο σε επίπεδο υπεράσπισης. Δεν σας λέω για το αποτέλεσμα που θα ερχόταν. Ωραία. Που είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί δεν είναι μια υπόθεση. Πάμε όμως στο ρεπορτάζ του Δημήτρη. Μαθαίνω λοιπόν, κύριε Παπαϊωαννίδη, ότι στο προηγούμενο δικαστήριο ο κύριος Χαρμάνης, ο συνήγορος δηλαδή της οικογένειας,
της Καρολάιν, της αδικοχαμένης, δεσμεύτηκε να παραχωρήσει στο δικαστήριο την επιστολή, την πρωτότυπη επιστολή που είχε γράψει, που φέρεται τουλάχιστον να είχε γράψει ο εντολέας σας, ο πελάτης σας, και την είχε στείλει προς τον David Crouch, τον πατέρα της Caroline. Σε εκείνη την επιστολή, όπως έχουμε πει, έγραφε διάφορα πράγματα ο πελάτης σας, μεταξύ των οποίων απολογούνταν και έλεγε ότι ένα κύκλωμα ήταν αυτό το οποίο τον πίεσε προκειμένου να κάνει αυτή την πράξη. Αυτό λοιπόν το γράμμα έπρεπε να παραδοθεί στο δικαστήριο και μαθαίνω ότι ο κύριος Χαρμάνης θα το παρέδιδε στο δικαστήριο την επόμενη δικάσιμο, στις 14 Ιουνίου. Και φαίνεται και μάλιστα υπήρχε και μία αντίδραση πολύ έντονη από τον πελάτη σας, από τον εντολέα σας την ώρα εκείνη. Απευθύνθηκε σε εσάς, όπως έμαθα, και είπε stop, stop, εδώ τέλος, τελειώνουμε. Και μετά από μια εβδομάδα έρχεται αυτή του η αντίδραση που λέει σταματάμε και την έφεση, παρετούμε και από αυτό, παρατάω και τις πανελλαδικές, τα παρατάω όλα. Και μένω στην πρωτόδικη απόφαση. Μένω στην πρωτόδικη. Ότι είχε γίνει μεγάλος λόγος που λέγαμε τότε διάφορα και εσείς είχατε πει δεν ξέρω κάτι τέτοιο από τον εντολέα μου. Μετά όμως και εμείς είχαμε το ρεπορτάζ, αλλά το κρατήσαμε και πραγματικά δεν το είπαμε. Τουλάχιστον οι συνεργάτες μου και όλοι μαζί μπορούν να επιβεβαιώσει ο ένας τον άλλον. Γνωρίζαμε ότι είχε παραδοθεί κάτι τέτοιο στον David Crouch, αλλά δεν το είπαμε ποτέ, προκειμένου να μην δημιουργήσουμε κόλλημα στην εξέλιξη του εφετείου. Εδώ είναι θέμα. Θα σας πω το εξής. Την πολύ αλήθεια να μας πείτε. Μεγάλο θέμα αυτό. Την αλήθεια. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει δεν μπορούμε, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να μιλάμε, πραγματικά σας λέω την αλήθεια, για ένα γράμμα το οποίο ούτε το έχει δει κανένας, είναι ανυπόγραφο και είναι γραμμένο από υπολογιστή. Αυτό το γράμμα το οποίο ανέφερα. Το έχει δει ο κύριος Crouch. Λέει την αλήθεια. Μόνο. Το έχει δει κάποιοι. Θα σας πω. Ναι, περιμένετε. Θα σας πω το εξής. Και είχε συγκεκριμένο ταχυδρόμο, νομίζω. Για να φύγει αυτό το γράμμα, έτσι και αλλιώς, θα έπρεπε να φύγει μόνο από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα γράμμα το οποίο είναι σε ένα πρόχειρο χαρτί, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς εξόδους και αυτά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τόσο απλό ζήτημα. Εκτός αν κάποιος το έγραφε κατ' υπαγόρευση, ούτε αυτό αποδεικνύεται. Γιατί μην ξεχνάμε, εμείς δεν είχαμε να κρύψουμε κάτι. Γιατί ακόμα και η πολιτική αγωγή που έλεγε ότι αυτό το γράμμα το παρέδωσε σε γενικό πρόσωπο του εντολέως μου, εμείς το γενικό πρόσωπο το είχαμε φωνάξει. Δεν είχαμε να κρύψουμε κάτι. Αυτοί που είχαν να κρύψουν πράγματα στην υπόθεση ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με τα κίνητρα ή όχι που δεν υπήρχαν, τους καλέσαμε μέσω της εισαγγελίας να έρθουν. Άρα ο εντολέας σας αρνείται την ύπαρξη αυτού του γράμματος. Ναι, σαφέστατα. Δεν υπάρχει αρνείται. Ωραία, την τότε ύπαρξη δεν μπορεί να αρνείται. Το έγραψε αυτός, έγραψε ο ίδιος, μπορεί, ναι, σωστά, να αρνείται. Έτσι. Λοιπόν, άρα θέλω να. Δεν ο ταχυδρόμος, δεν το λέμε. Ούτε εμπνευστής, δηλαδή κάποιος εμπνεύστηκε, ένας τρίτος, ένας άγνωστος και είπε ας βάλω ένα κίνητρο στο μυαλό του σύζυγό μου για να το δώσω στον πατέρα. Άνθρωπο. Κάποιος το παρέδωσε στον David Crouch. Δεν το παρέδωσα εγώ, ούτε η Ζήνα, ούτε ο Πέτρος. Υπήρχε, αλλά δεν ξέρω αν θα το πούν. Υπήρχε καταλληλότερο, γιατί τότε δεν βγήκε ο κύριος Crouch να πει το οτιδήποτε. Ποιος το παρέδωσε, κύριε Παπαϊωαννίδη, το γράμμα. Αν βγει δηλαδή θα τον επιβεβαιώσετε, αυτό μου λέει. Ποιος το παρέδωσε το γράμμα. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Γνωρίζουμε τον αποστολέα όλοι. Δεν το λέμε. Ένα πρόσωπο συγγενικό, εντάξει. Του κυρίου κατηγορουμένου. Σας το λέω πάντως ότι αυτό δεν υφίσταται από μέρους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ό,τι στοιχείο είχαν ή δεν είχαν το να δείξουν, εκεί ήμασταν να το αναδείξουμε. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αν φαίνεται ότι ο εντολέας σας έγραψε το συγκεκριμένο γράμμα και τον παρέδωσε στον πατέρα προκειμένου να λύσει τις διαφορές του, και σε αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι υπήρχε ένα κύκλωμα από πίσω που σκότωσε, φοβάται για τη ζωή του προφανώς, ο κατηγορούμενος. Έτσι. Για να το λέμε μήπως, για να γίνει κατανοητό. Μέσα στις φυλακές φοβάται. Ανωτελεία. Μέσα από τις φυλακές. Διαφημίσεις. Α, ναι. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε, παίρνουμε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαϊωαννίδη, ένα τελευταίο που ήθελε να πει ο Πέτρος Κουσουλός και ο Δημήτρης Μαρέδης και μετά σας αποδεσμεύουμε γιατί πρέπει να φύγετε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να κάνω 11,5 ερωτήσεις στον κύριο Παπαϊωαννίδη. Θα αρκεστώ σε μία μόνο. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης μέσω του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ μας έδωσε μπροστά μας τα κομμάτια του παζλ. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο τώρα ο εντολέας σας πήρε αυτή την απόφαση να αποσυρθεί από τη δίκη στο εφετείο? Είναι προφανές ότι κάτι έκτακτο συνέβη. Πώς το εξηγείτε εσείς λοιπόν αυτό και γιατί η απόφαση αυτή δεν ελήφθη μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης? Κύριε Κουσουλέ, είναι πράγματι η ερώτησή σας είναι το the point σχετικά με την απόφαση του τελευταίου 48 ώρου. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν κάτι έκτακτο. Δηλαδή,
Εάν υπήρχε ο φόβος ή οτιδήποτε άλλο, για να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα, εάν φοβόταν μην αποκαλυφθεί κάτι ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία με 6 δικασίμους. Θα λέγαμε παρετούμαστε. Τον δολοφονήσουν. Ήταν απλό το θέμα. Γιατί αν έδινε στοιχεία για κομμάτια των κυκλωμάτων, ενδεχομένως και μέσα στη φυλακή να τον τελείωναν. Αυτό δεν το ξέρω πραγματικά. Εγώ το λέω και με πολύ μεγάλο σεβασμό και με όλη τη διαδικασία. Αλλά σας λέω ότι είναι εξαιρετικοί οι λόγοι. Έχουν να κάνουν με το πρόσωπό του. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με λόγους υγείας ή με οτιδήποτε άλλο το οποίο ακούστηκε σε καμία περίπτωση. Στο παρόν στάδιο είναι μία ανακοίνωση. Κάτι θέλει να πει και ο Δημήτρης Μαρέλης. Πραγματικά περιορίζομαι. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Παπαγιάννη. Είναι ο ρόλος μου τέτοιος. Είμαι νομικός του υποστηρικτής. Απλά είναι περίεργο και μας προκαλεί και εμάς έτσι το ενδιαφέρον. Επειδή ρωτήσατε προηγουμένως, ο Πέτρος δηλαδή ρώτησε. Ενώ το γνωρίζουμε, θέλαμε να πάρουμε και την. Ας το πούμε. Δεν είναι. Επίσημα έτσι. Είναι κακό. Την απόφαση. Το γράμμα αυτό, Πέτρο μου, επειδή ρώτησες, το έλαβε η μητέρα της Καρολάιν, η Σουζάνα, από τον πατέρα του συζυγοκτόνου. Είμαι σαφής. Αυτό είναι αποκαλυπτικό. Από το χέρι του δηλαδή. Άρα χέρι πώς με χέρι. Άρα πήγε το γράμμα αυτό και μάλιστα όχι από τις φυλακές Μαλανδρίνου, κύριε Παπαϊωνίδη, γιατί το είπατε, όταν ακόμα ήταν προφυλακισμένο στις φυλακές Κορυδάλλου. Α, πολύ σημαντικό. Εντάξει. Εγώ αυτό που έχω να σας πω. Το γνωρίζουμε από τότε, κύριε Παπαϊωνίδη, να ξέρετε. Καλά κάνετε, δεν το συζητάω. Απλώς εγώ θα πω το εξής. Εγώ περιορίζομαι μόνο στο να αναφερθώ ότι στη δικογραφία οτιδήποτε άλλο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα δεν έχω και γνώσεις ο ίδιος. Αν πηγαίνατε την Τετάρτη στο δικαστήριο, πάντως θα το βλέπατε το γράμμα. Την Τετάρτη στο δικαστήριο θα το έφερνε ο κύριος Χαρμάνης αυτό. Το είπε και η κυρία Ιγουμένα. Η απόφαση του εντολέως μου είναι συγκεκριμένη. Εντάξει, το καταλάβαμε, γι' αυτό το συνδέουμε άλλωστε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωνίδη. Σας ευχαριστώ. Ότι δύναμουν να πω ότι ο κύριος Χαρμάνης μου έστειλε μόλις ένα μήνυμα, λέει ότι επιφυλάσσεται μέχρι η παρέτηση να γίνει επίσημα στο δικαστήριο στις 14 του μήνα. Ναι, φοβάται μήπως γίνει πισωγύρισμα. Μήπως αλλάξουν γνώμη. Η άλλη πλευρά. Μήπως αλλάξει γνώμη ο εντολέας. Είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Σωστά έκανες και το. Και εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι ενδεχομένως γιατί και με τις Πανελλήνιες έγινε ένα πίσω πρόσωπο. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη δολοφονία υπάρχουν ερωτήματα. Γιατί υπάρχουν. Γιατί έχουμε δει στις περιπτώσεις γυναικοκτονιών όταν η γυναίκα παίρνει απόφαση να φύγει, υπάρχει μια συμπλοκή. Είναι την ώρα που πάει να φύγει. Τη χτυπάει, τον χτυπάει. Εδώ πήρε μια απόφαση από ό,τι φαίνεται στη δικογραφία και αυτά που έχουν διαρρεύσει, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το θύμα κοιμόταν και της αφαίρεσε τη ζωή ενώ κοιμόταν. Και ξέρετε, δεν είναι πάντα ότι μπορεί να κρύβεται ένα κύκλωμα πίσω, γιατί και αυτό είναι, έχει ερωτήματα. Ένα κύκλωμα να σε υποχρεώσει, να σου πει ότι ξέρει πράγματα, σκότωσέ τη. Κάποιες άλλες φορές κρύβονται και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με σένα, με την προσωπικότητά σου. Πάντως, με άλλα στοιχεία που μπορεί κάτι να ξέρει κάποιος που μπορεί να προσβάλλει μετέπειτα την προσωπικότητά σου, αν το αποκαλύψει. Εδώ σε λίγο, επειδή λέμε για τη χρήση του εφετείου και επειδή θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σε πολύ λίγο, έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη νομική σε τέτοιο ζήτημα, ο πρώτερος έντιμος βίος κτλ. Θα το ακούσετε, είναι πολύ σημαντικό, σε πολύ λίγο. Είναι σπουδαίο το θέμα που θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο.